Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Συνεπείς στο ραντεβού μας, ελπίζω και εσείς από το σπίτι ή από όπου μας βλέπετε. Είναι το Team! Γεια σου Νίκη. Χαίρετε κυρία Ιωάννη. Η Νίκη ήταν η χθεσινή πρωταγωνίστρια. Κατάφερε να κάνει ένα καλό deal, να πουλήσει το κουτί της που είχε μέσα 1000 ευρώ και 1250 ευρώ το τραπεζί της. Αρχικά, θα το πάρουμε πιο αισιόδοξα, για ένα λεπτό. Αρχικά είχε το ένα λεπτό, έκανες όμως την ανταλλαγή, βρήκες τα 1000 ευρώ, λίγο πιο πέρα ήταν οι 40.000. Που τις έβγαλες δυστυχώς από το παιχνίδι, ενώ λίγο πριν ο τραπεζί της είχε προσφέρει 8.250. 8.200 με διορθώνω από τον κοντρό. Μια χαρά δεν πειράζει. 8.200 ευρώ. Αλλά τα 1.250 ευρώ μπήκαν στην τσέπη της Νίκης. Η Ιωάννα, βέβαια η μαμά, πάντα ασχολείται με το ταμείο της οικογένειας. Έτσι πάντα έχει τον έλεγχο. Κυρίες και κύριοι, ένα θερμό χειροκρότημα. Εντάξει το μαντιλάκι. Καλό είναι. Είναι ωραία. Φοβερό. Ο Χάρης Αναγνωστόπουλος. Ο Χάρης Αναγνωστόπουλος είναι ο δικηγόρος μας. Ο άνθρωπος που παρακολουθεί με ένα διαφορετικό τρόπο το παιχνίδι. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα. Δεν μπορείς να αποκαλύψεις τίποτα, αλλά προσπαθώ να μαντέψω τα συναισθήματά σου την ώρα προσπαθώ που εμείς... Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο απρόσωπος. Να μην είναι εκφράζομαι. Είσαι έτσι, σαν άνθρωπος. Θέλω να τονίσω ότι το καταφέρνει. Το καταφέρνει. Γιατί το κοίταζε συνέχεια, είδα. Προσπαθούσα να καταλάβει κάτι. Δεν θέλω να διαβάσει. Τώρα που είναι και νωρίς ακόμη, δεν είναι, έχει μεγάλη πείρα από την τηλεόραση. Κάτι που. Αλλά όχι, ο Χάρης Αναγνωστόπουλος δεν είναι τυχαίος. Βρίσκεται εδώ. Μετά από. Πλήρη επιλογή, κυρίες και κύριοι. Χάρη, όλα είναι έτοιμα. Είμαστε πανέτοιμοι, όλα είναι. Υποέλεγχο, φραγισμένα τα κουτιά, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλή επιτυχία στους παίκτες. Πολύ ωραία. Μας επιτρέπετε, κυρία μου. Σας δίνω το χέρι μου, είστε η κυρία Κωνσταντίνα. Βγάζω το μαντήλι και ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε την καινούργια παίκτρια. Η καινούργια παίκτρια είναι η Ελένη από τον Ομό Αττικής. Καλησπέρα. Από την Κλειφάδα. Γεια σας, Ελένη. Καλώς σας βρήκα. Με τι ασχολείσαι? Μαγείρισα. Έχω ένα μαγειρίο, οικογενειακή επιχείρηση. Μαγειρίο στην Κλειφάδα, έτσι. Στην Ηλιούπολη. Α, στην Ηλιούπολη, τέλεια. Ναι. Πώς το λένε? Το μάνα εξ ουρανού. Το μάνα εξ ουρανού. Θεϊκό φαγητό. Παστίτσιο. Παστίτσιο, μουσακά. Κόκορα. Το καλύτερο. Δύναμη. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε ποιο θα κάνει μαζί μα deal. Πάμε στο χάρτη, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο χάρτη. 22 παίκτες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Περιμένουμε αγωνία. Ηράκλειο! Μιχάλης! Είναι ο Μιχάλης! Ο Μιχάλης λοιπόν, για να δω την κάρτα σου Μιχάλη. Σουλτάτος Μιχάλης, έτσι. Έτσι. Σουλτάτος, ορόνομα. Σουλτάτος Μιχάλης, φοιτητής. Φοιτητής. Φοιτητής ίσως. Φοιτητής. Τι έγινε ο φοιτητής. Μπορεί να σε έβγαλα 15 χρόνια από πάνω δηλαδή. Είσαι φοιτητής κάποτε. Κάποτε. Κάποτε, πότε. 15 χρόνια. Τι φοιτητής ίσως. Ηλεκτρονικός. Πήρες πτυχίο. Όχι. Δεν τελείωσε. Μάλιστα. Και γνώρισε τη σύζυγό σου όμως. Ακριβώς. Η οποία είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Ήταν. Εγώ. Α, πάρουμε μια τάξη στα πράγματα. Είσαι ο ραδιοφωνικό παραγωγό. Ήμουνα πέντε χρόνια, έκανα δύο κούμπες στο ραδιοφωνικό. Η μία. Τι ήταν που διάπαιζες? Στη μία ήταν αποκλειστικά 60's. Α, μάλιστα. Από την αθέατη πλευρά κυρίως τη δεκαετία 60. Ναι, ναι. Η σκοτεινή πλευρά τη. Γκαράζ, ψευδέλια, τέτοια φάση. Και η άλλη ήταν μια, όπως τη λέγαμε
στον αέρα μια σουρεαλιστική επιστημονική, ό,τι να είναι, εκπομπή. Μια σουρεαλιστική επιστημονική, ό,τι να είναι. Κάτι σαν εμάς δηλαδή, έτσι. Ταιριάζουμε μάλλον. Ό,τι να είναι. Και πολλές φορές και απαγορευμένη. Μάλιστα. Τι θα έλεγες να παίξουμε κάτι από τη δεκαετία, αρχής δεκαετίας των 90, να το αφαιρώσουμε στους αδερφούς Κατσιμίχας για να τους ευχηθούμε να τα κατοστήσουν. Σήμερα γεννήθηκαν αδερφοί Κατσιμίχα, ακούστε αυτό το λαγουδάκι. Κοιτώ και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου, ο τύπος μου Νικόλα. Και εμένα μ' απαντάει και εκεί άρχισαν όλα. Έτσι λοιπόν, Μιχάλη, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με αδερφούς Κατσιμίχα. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Ευχαριστούμε για το Πάρι στον Καγκαδέλη που λειτουργήσε αυτόματα. Να περάσουμε σε άλλο μουσικό ύφος. Τους είχα δει πριν καμιά εικοσαριά χρόνια στο τυποθέατρο Καζαντζάκη στο Ηράκλειο, που βερίσκει να βγει. Πέρασαν 20 χρόνια κιόλας, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε στα κουτιά μας. Από ένα λεπτό μέχρι 60.000 ευρώ. Έτσι, τα 11 μικρά, τα 11 μεγαλύτερα. Ένα λεπτό, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 750. Είναι τα μικρά ποσά. 1.500, 2, 3, 4, 5.000, τι σας ακούω, Μιχάλη. 7.500, 10.000, 20.000, 40.000, 60.000. 60.000. Και για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε στα 5 πρώτα κουτιά. Καλή επιτυχία στο Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φύγαμε δυνατά, πάμε. Λοιπόν... Πάμε, πέντε καλά γρήγορα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Πάμε στη καινούργια παίχτρια από το όνομα Αττικής, νούμερο 11. Πάμε 11. Την Ελένη. Ελένη, ξεσφράγισε. Μπράβο, Ελένη. Και, είσαι έτοιμη. Άνοιξε το απότομα. Φύγαμε. Μπράβο, 5.000. Δεν πειράζει. 5.000 έξω. Στρίψ' το. Πήγαινε προς τα κόκκινα. Δεύτερο κουτί. Νούμερο 6, νομός Αχαΐας. Πάρει το μετάνιος, βέβαια. Πάμε στην Κωνσταντίνα. Καλή επιτυχία. Η Κωνσταντίνα ξεσφραγίζει. Και... άνοιξε το, Κωνσταντίνα. 10 ευρώ. Αυτό είναι. Τρίτο κουτί, Μιχάλη. Τρίτο κουτί. Μιχάλη, πες και μαντολίνο, έτσι. Ναι. Αυτοδίδακτο, σήμερα ερασιτεχνικά. Από κιθάρα ξεκίνησα και μετά και προέκυψε... Στο στρατό ήσουν γελοχαγός. Καμία σχέση με το μαντολίνο του Κορέλη. Καμία κριτικό μαντολίνο. Δηλαδή παίζω παραδοσιακά κριτικά, α πούμε. Μπράβο. Πάμε λοιπόν, τρίτο κουτί. Πού θα χτυπήσουμε, ναι, το νούμερο 10. 10. Ο Ναούμ. Το Ναούμ από την Καστοριά. Ο Ναούμ λοιπόν από την Καστοριά. Μορφή για αυτό στο παιχνίδι. Αν και κριτικό, ζει στη Θεσσαλονίκη. Μιχάλε, πάρε τον Μπαράν για να χαρεί η Κρήτη. Λοιπόν, Ναούμ, ο Μαλάχη άνοιξε το. Ένα ευρώ. Μπράβο, Ναούμ. Έτσι. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Ένα, δύο κόκκινα έξω το παιχνίδι και ένα κίτρινο. Οι 5.000 πάμε στο τέταρτο. Να κοιτήσω κάπως. Το νούμερο ένα νομός Θεότητα. Κωνσταντίνα μας. Δεν θυμόσαι το όνομα της Κωνσταντίνα. Όχι, όχι, εντάξει. Νόμιζα ότι θα ήταν μέγα τόπιμα. Το θυμόσουν απλώς με τους σίγουρους. Είμαστε ίδια σειρά με το. Σειρά. Ναι. Ίδια σειρά είμαστε. Κωνσταντίνα. Παλιή. Παλιοσυράκι. Έγινες παλιοσυράκι όσο Κωνσταντίνα. Δεν έγινα. Άνοιξε. 10.000. Δεν πειράζει. Παλιοσυράκι δεν βοήθησε. 10.000 έξω το παιχνίδι. Πέμπτο κουτί. Πάμε σε κάτι κόκκινο. Ο Σουλτάτος Μιχάλης από έχει το Ηράκλειο. Ο Κυπουρός μας, έτσι να πούμε. Το πάντιο, δεν ξέρω να το πάμε. Είσαι Κυπουρός. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν να περιμένεις σε μια κατάλληλη στιγμή από τον Πάρη το τραγούδι σου, έτσι δεν είναι. Του Βαγγέλη Γερμανού. Σ' ακούμε λοιπόν, πάμε στο πέμπτο κουτί. Το νούμερο 16. 16. Το δεκανήσου, τη Φρόσο μας. Η νοσηλεύτρια, η Φρόσο ξεσφραγίζει. Καλή επιτυχία, Μιχάλη. Νοσηλεύτρια Φρόσο, ανοίγει το κουτί με 5 ευρώ. Πολύ καλός ο πρώτος γύρος.
Αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μέσα τα τρία μεγαλύτερα ποσά, έτσι χαρακτηρίζουμε το γύρο και βλέπουμε και τρία κόκκινα έξω, πολύ καλό. Το κόκκινο τηλέφωνο ήδη χτυπάει. Δονείται από αυτό το τραπεζίτη που πρέπει να μας δώσει μια προσφορά γύρω στα 1200 πιστεύω. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. 1300 ευρώ. 1300 ευρώ. Ένα, δύο, τρία χτυπήματα. Τέσσερα. Τέσσερα χτυπήματα συνεχίζει στον επόμενο γύρο. Έχουμε λοιπόν να διαλέξουμε άλλο ένα κουτί. Άλλο ένα κουτί, ναι. Ήρθα στο... Πώς σου φαίνεται, Μιχαλίος, τώρα? Πολύ ένταση το παιχνίδι, έτσι πολύ ζωγραδό. Είναι λίγο... Θες να ηρεμήσουμε και θες λίγο να πάρουμε τις ανάσεις μας, θα τις πάρουμε. Έχει το πάση. Μιχαλή, θα τις πάρουμε τις ανάσεις μας. Επειδή είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έτσι είναι οι διαφημίσεις. Είναι σαν να βγαίνεις μέσα από το νερό. Παίρνω λίγο οξυγόνο. Εγίνεται χωρίς διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις είναι εδώ δίπλα μας. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφουμε με τον Μιχάλη, που έχει την αγωνία του, όπως βλέπετε. Για αυτά εμείς είμαστε δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή απέναντι στον τραπεζίτη. Σε λίγο μαζί. Θα θέλα να, θα θέλα να μου πει κουρός σ' ένα κοραλένιο κήπο στο βυθό. Γερόπουρος, θαυματοποιός, με τα στοιχιά της νύχτας να μεθώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον κήπουρό μας. Ο κήπουρός από το Ηράκλειο που ζει όμως στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο Μιχάλης γνώρισε την αγαπημένη του όταν σπούδαζε σε μια συναυλία heavy metal. Στην Αθήνα δηλαδή. Στην Αθήνα. Στο ενδιάμεσο. Στο ενδιάμεσο. Και μετά πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι θα φέρνει συγγύη. Από τότε βρήκε το λουλούδι του. Στον κήπο σου. Στον κήπο σου, ναι. Βασιλικός. Ναι. Ήθελα να είμαι θέμα και δεν με νοιάζει μια σταλιά νερό μη δω ποτέ μου. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα ποσά μας. Λοιπόν, τρία κόκκινα έχουμε βγάλει και δύο κίτρινα. Έχουμε τα τρία μεγάλα. Απέρριψη στην προσφορά του τραπεζίτη. Να. Και τα 1300 ευρώ. Και πάμε τώρα στον δεύτερο γύρο. Τρία κουτιά. Ξεκινάνε οι τριάρες τώρα. Πάμε στο νομό Αττικής, στο νούμερο 3, στο Γιώργη. Είναι ο Γιώργος, ο ψηλός. Μιχαλιό, καλή επιτυχία. Κάτσε μια τριποντάρα τώρα για σένα. Έχεις εδώ τρία και πάμε για τρίποντο. Για άνοιξε το. 250 ευρώ, μπράβο! Μπράβο! Πάμε στο επόμενο κουτί. Δεύτερο κουτί του δεύτερου γύρου. Στο νούμερο... 14. 14. Το Δεσποινιό από τις Σέρες. Η Δέσποινα. Μιχαλιό, καλή επιτυχία. Η Δέσποινα. Για να δούμε τι θα μας δώσει. Τι θα βγάλει από το κουτί της. Άνοιξε το Δέσποινα. Ναι! Τι ωραίο ποσό. Να το βλέπουμε. Το κουτί με το αριθμό 14 είχε βάλει ο Χάρης Αναγνωστόπουλος. Το ένα λεπτό. Τρεράδε, εξήλωνε. Τράβε, εξήλωνε. Δουλειά. Για να μη σου λείπει. Δουλειά, δουλειά, δουλειά να μη σου λείπει. Ευχαριστούμε τον Μπάρη και πάμε να συγκεντρωθούμε τώρα. Τελευταίο κουτί, τρίτο κουτί του δεύτερου γύρου, για να δούμε. Παιδιά, ποιος θέλει να του πω το κουτί του. Δεν βλέπω. Προθυμία μεγάλη, γι' αυτό αποφάσισες εσύ καλύτερα. Right, λοιπόν, θα διαλέξω το κουτί με το νούμερο 16, το είπα. 16? Να το ξαναμώ. 16, νομίζω κάτι. Το είπα, ναι. 16, το δικό σου είναι το 20 πάντως. Ναι. 16 έχει φύγει. Το νούμερο 12. 12. Τη Σοφία από το νομό Αττικής. Ξεσφάγησε, Σοφία. Καλή επιτυχία.
Άνοιξε το κουτί σου, παρακαλώ. 40.000. Πω. 40.000 έξω. Μιχάλη, χάσαμε τις 40.000. Παραμένουμε σε 60, 20 και οι 7.500. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Α, έχω... Έχουμε τραπέζι, ναι, ναι. Για να δούμε τι θα ακούσουμε. Παρακαλώ. €1.100. 1.100 σταματάς εδώ. Ήρθα στο Αλφα TV, ναι. Εδώ με Φερεντίνο. Πάμε να ανοίξω τα κουτιά, να δούμε τι θα γίνουν. Χαρούμενος. Να συνεργαστείς με την... με τη Σοφία από το Ρωμαντικίες. Γιατί όλοι οι κριτικοί σκαρώνουν, όλοι, έτσι φοβερό. Δεν υπάρχει κριτικός που να μην είναι γρήγορος στις σημαντινάδες. Πώς γίνεται. Δηλαδή, να παίρνει ένα μπίδα, θα μπορεί να μην είναι ένα κοντεύρο. Υπάρχει παράδοση πολύ πάνω στο. Κάποιο μηχανισμό, υπάρχει κάτι τσιπάκι, τίποτα. Εντάξει, είναι ένα λόγο την έμπνευση που έχει ο καθένα και την ώρα, α πούμε. Μα δεν έχω δει ούτε ένα κριτικό που να μην είναι φοβερά εύστροφο στην κρίση. Και την ύψαμε και χθε με τον Πέτρο. Την τσιγούδια. Δεν έγινε σήμερα μια εντάξει. Πώ δεν πε μία, εντάξει. Ναι, μία σταγόνα δηλαδή. Άρα, οπότε, λοιπόν, άρα ένα, δύο, τρία, πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε λοιπόν, τρίτος γύρος, με τρία κουτιά πάλι. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Νομός Κοζάνης, νούμερο 13, το Γιάννη. Κοζάνη, Γιάννης 13, ξεσφάκισε Γιάννη. Εύχομαι καλή επιτυχία, Μιχαλιό. Γιάννη, δώσ' μας σε παρακαλώ τα 2 ευρώ. Πάει τούμπα τώρα. Το περίμενα. Πάμε 60.000. Τόσα. Άσχημη εξέλιξη. Δίπλα-δίπλα ήταν η 60 και η 40. Δίπλα-δίπλα. Στο Γιάννη και τη Σοφία. Έτσι λοιπόν οι 20.000 είναι το μεγάλο ποσό και αμέσως μετά είναι η 7.500. Υπάρχουν όλα τα άλλα κίτρινα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Ναι, ναι. Δεύτερο κουτί. Λυπάμαι, Μιχάλη. Πραγματικά που τόσο νωρίς έχασες τα... Το νούμερο 15, νομό Κορινθίας. 15. Καλή επιτυχία, Μιχαλιό. Ο διαιτολόγος είναι η ελπίδα μας τώρα για... Πίσω, για κάτι καλό. Κάποια στροφή, μεταστροφή του κλίματος. Για άνοιξε, Βασίλη. 1.500. Κι όμως πάλι δεν βρήκε αυτό κοινό. Λοιπόν. Τι ακολουθεί. Τρίτο κουτί. Ένα κουτί ακόμη. Ναι. Το νούμερο 22, νομός Ηλίας. Κωνσταντίνη, εξασφάλιση. Κωνσταντίνη, για να μικρό. Κωνσταντίνη, ζητή μας, πάμε. Μπράβο, Κωνσταντίνη. Μπράβο, Κωνσταντίνη. 400 ευρώ. Ακούει. Μου είπε ότι το αγαπημένο του φυτό είναι η τσουκνίδα. Και σου προτείνει να πάρεις τα 1.000. Καλό κάνει να πίνεις τη τσουκνίδα. Καλό κάνει, ναι, μα γι' αυτό ξέρει. Δεν είναι ποιος τροπεζίτης, είναι της υγιεινής. 1.000 ευρώ. Σταματάς εδώ. Τόσο πουλάς. Το κουτί με το αριθμό 20. Με 1.000 ευρώ μπορείς να σταματήσεις. 1, 2, 3. Κάνει καλό η τσιχνίδα, βέβαια, είναι από τα βραστάρια τα καλά. Πάμε στον επόμενο γύρο. 3 κουτιά, Μιχάλη. Το νούμερο 5, την Αγγελική. Αγγελική Πέτρο. Και να χωριέμαι γιατί φεύγεις από δίπλα μου. Αλλά... Η Σκύρος λοιπόν έχει και πάλι το λόγο. Η όμορφη Σκύρος. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Αγγελική, μια στιγμή. Μια χαρά να το πουθεί, άνοιξε. Άνοιξε. Άνοιξε εδώ. 4.000. Μπορούμε και καλύτερα. Δεύτερο κουτί αυτού του γύρου. Έχουμε μέσα 5 κίτρινα αυτή τη στιγμή. Ναι. Τις 20.000 σου μεγάλο ποσό. Και 5 κόκκινα να βγάλουμε. Για πάμε ρε Μιχάλη να δούμε. Δεν είναι δύσκολο. Πάμε να βρούμε κόκκινο.
Για βγάλε ένα κόκκινο μέσα από το κουτί. 7, 8, 9, 2, 18, 19, 19. Πού κρύβεται το κόκκινο? Εσένα θα διαλέξω τώρα, Βαγγελία. Πάμε στην Ανάφη. Πάμε στην Ανάφη. Πάμε στην Ανάφη, λοιπόν. Βαγγελιό ή Ευαγγελία? Βαγγελία. Το κουτί με τον αριθμό 2. Ευαγγελιό. Ευαγγελιό. Ένα διεύρο, κύριε Ευαγγελιό. Δώσ' μας το διεύρο, άνοιξε το. Μπράβο! Yeah! 50 ευρώ! Μετά από αυτό το τραγούδι θα κάνουμε, το λέω. Τώρα το τραγούδι είναι. Για τραπεζίτη. Αλλάζουν τα πράγματα πλέον. Πάμε ένα καλό κουτί ακόμη. Θα δούμε τις 20.000 για να στριμώξουμε τον άνθρωπό μας επάνω. Τη Σοφία. Νούμερο 17, νομίζω ο Κίδας. Ελπίζω να έχω τα 2 ευρώ. Η Σοφία από Καστέλια, έτσι. Από Καστέλια Φωκίδος. Το θυμάμαι. 17 λοιπόν, ξεσφραγίστηκε. Και για δώσε σοφάκι κάτι καλό. 1000 ευρώ. Πάλι κίτρινο. Πάνω για τα 1000. Προσφορά από το τραπεζίδι τώρα. Σας ακούω. Δηλαδή. 1500 ευρώ. Το μεταφέρω. 1500 ευρώ. Μπορείς να σταματήσει εδώ, Μιχάλη. 1500 ευρώ. Ακολουθεί ένας γύρος με 3 κουτιά. Είναι ο τελευταίος γύρος με 3 κουτιά. Ναι. 1, 2, 3. Συνεχίζει ο Μιχάλης. Το σκεφτόσουν είδα λίγο. Ήταν... περνούσε από το μυαλό σου να σταματήσεις. Όχι. Όχι. Γιατί το σκεφτόσαι. Ίσα έτσι ένα. Απλώς ήθελες να δώσεις λίγο suspense. Πού θα πάμε. Το νούμερο 18. Νομός Αττικής. Αγγελική, ξεσφράγισε το κουτί σου, σε παρακαλώ. Καλή τύχη, Μιχάλη μου. Άσε καλά. Και άνοιξε το. Μπράβο, 100 ευρώ. Πολύ καλό άνοιγμα αυτό, άλλα δύο κουτιά, μεγάλη προσοχή τώρα. Πρέπει να κρατήσουμε μέσα τις 20.000 και τις 7.500. Για να σας εδώ, Μιχάλη. Το Κωστή από το νομό Μεσσηνίας, το νούμερο 7. Με ξανακοιτάς, δεν ξέρω τι να κάνω αλήθεια. Όλους τους συνέρευσες. Όλους τους κατάλαβα, ναι. Κάτσε να αφού σε κοιτάξω και εγώ στα μάτια. Κοίταμε και εσύ στα μάτια. Ελπίζω να έχω κάτι μικρό αλήθεια. Ξεφραγίζω, θα με κοιτάξεις στα μάτια. Συνταχτούμε, μην μιλάς, για λίγο συνταχτούμε. Ας είναι, ξέρεις ότι... ας ζήσουμε τη στιγμή. Δεν ξέρω φρόσω, ναι. Πήγα να μην δώσω τη φρόσω, αλλά Κώστα μου, ας ζήσουμε αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι οι δύο άνθρωποι λένε ότι αν κοιταχτούν στα μάτια, δηλαδή εσύ με τον Πάνο, για τουλάχιστον 4 λεπτά, υπάρχει περίπτωση να ερωτευτείτε μεταξύ σας. Εγώ 4 λεπτά θα φροντάω. Για 4 λεπτά συνεχόμενα φρόσω. Αλλά φαντάζομαι. Τη φρόσω πρέπει να την κοιτάμε 25 λεπτά. 25 λεπτά, αλλά πρέπει να σα κοιτάει και η φρόσω. Εδώ υπάρχει, εδώ το χάνουμε. Δεν σα κοιτάει εκεί. Μιχάλη. Μιχάλη. Τι. Κάτι μικρό. Τι είναι. Φτάτε κάτι μικρό επί του Κώστα. Μέχρι τώρα Κώστα έχει αποδείξει ότι πάντα διαθέτει κάτι μικρό. Πάντα. Κάτσε, περίμενε, θε να αναλύσει αυτό. Εντάξει. Όχι, όχι, γιατί τα πράγματα. Έχεις κάτι μικρό, όχι το πιο μικρό, άνοιξε το, άνοιξε το. Ναι, 7.50, μπράβο. Στο πάμε. Μπράβο Κώστα. Θα πω, πάμε παρακάτω. Τρίτο κουτί, εδώ, πάντα ανησυχώ σε αυτή τη φάση. Για να δούμε που θα πάμε τώρα. Εδώ πρέπει να μείνουν 20.000. Αν και έχω αισιοδοξία, έχω μια εμπιστοσύνη στο Μιχάλη. Σηκώθηκε από την καρέκλα τώρα.
έχει πάρει επάνω το Μιχάλη. Ακούει το χειροκρότημα τον κόσμο. Και πάνω εδώ, Μιχάλη, άστα φτάσει. Πες μου πού να πάμε τώρα. Βρες το ρυθμό σου τώρα. Πάμε να χτυπήσουμε δυνατά. Πάμε στο νομό Καβάλας. Πάμε στην Καβάλα, λοιπόν. Καλή επιτυχία. Την όμορφη θάσο. Ο Γιώργος. Ελπίζω να έχω τα 20. Γιώργος. Ευρώ, ε. Τα βιολογικά προϊόντα. Ευρώ, ευρώ. Τα 20 ευρώ, εσύ. Γιώργο μου, είσαι νέος στο παιχνίδι. Να σου εξηγήσω. Προφανώς. Εδώ πρέπει να βγάζεις μικρά ποσά κόκκινα. Μα και τα μικρά μίλησα. Μπράβο. Γιατί όπως το είπες φοβηθήκαμε. 20, κάτσε να δω γιατί. Σε φοβήθηκα τώρα. Δεν είναι κόκκινο. Άνοιξε το. Είναι 2.000. Μια χαρά. Παρακαλώ. Μάλιστα. Γαϊδουράγκαθο τι. Γαϊδουράγκαθο, ε. Τα γαϊδουράγκαθα είναι μεγάλα. Αγκάθια, έτσι δεν είναι. Είναι αυτά που... Ναι, με το μόβ το... Με το μόβ. Το μόβ το... Σαν λουλουδάκι που είναι. Ναι. Ας το πούμε ότι πρέπει να προσέξεις μη πατήσεις γαϊδουράγκαθο τώρα, γιατί ανταλλαγή. Τρία κίτρινα, δύο κόκκινα. Παιδιά, να είστε σίγουροι ότι ή θα το αλλάξω ή θα το κρατήσω, ένα από τα δύο. Αμέσως μετά το ένας γύρος με δύο κουπιά. Ωχ, φαγιά μου. Πάμε. Το κρατήσουμε. Έχεις το 20 και θα μείνεις το 20. Ένα, δύο, τρία χτυπήματα. Ο Μιχάλης παραμένει στο ίδιο κουτί, ενώ σκεφτόταν να κάνει την αλλαγή. Παρακαλώ, κύριε τραπεζίτη. Εντυπωσιακό. Διπλάσια προσφορά. 3.000 ευρώ. Με 3.000 ευρώ αγοράζει το κουτί σου τώρα. Δύο κουτιά ακολουθούν, Μιχάλη, ακριβώς δύο κουτιά. 3.000 ευρώ θα γίνουν δικά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Θα δούμε λοιπόν τι θα κάνει ο Μιχάλης με δύο χτυπήματα, σταματάει, με τρία χτυπήματα συνεχίζει, δύο. Στοπ! Στοπ εδώ! Ο Μιχάλης φεύγει από το παιχνίδι με 3.000 ευρώ. Πουλάει το κουτί του, το κουτί με το ρυθμό 20. Παίζει να είσαι τα 20. Παρότι μέσα είναι 20.000, έτσι είναι και οι 7.500 και είναι και ένα ίδιο ποσό, είναι οι 3.000. Έχουμε και δύο κόκκινα, έχουμε βεβαίως αγωνία να δούμε αν έκανε το καλύτερο deal ο Μιχάλης. Δεν θα σου αρέσει φαντάζομαι να δεις μέσα στο κουτί σου τις 20.000. Δεν το συζητάμε, 20... 20.000 20 ευρώ. Ή 20 ευρώ, θα δούμε σε λίγο. Πάμε να δούμε διαφημιστικά μηνύματα. Και αμέσως μετά εδώ έκανε ο Μιχάλης από το Ηράκλειο το καλύτερο deal. Σε λίγο θα ξέρουμε. Είμαστε εδώ λοιπόν και πάλι στην τελευταία φάση του deal. Ο Μιχάλης πρωταγωνιστή, ο Μιχάλης ο κυπουρός μας από το Ηράκλειο της Κρήτης στη Θεσσαλονίκη κατάφερε. Δεν είσαι τόσο αγχωμένος πια, σε βλέπω. Έχεις αλλάξει. Εντάξει, όσο να είναι. Το ύφος είναι διαφορετικό. Σε όλους αυτό το σημείο. Είχες μια νευρικότητα πριν, αλλά πούλησες το κουτί σου, έχεις βάλει στην τσέπη σου 3.000 ευρώ. 3.000 πραγματικά λεφτά. Όχι υποτιθέμενα, γιατί οι προσφορές του τραπεζίτη μέχρι να γίνουν δεχτές από τον παίχτη είναι υποτιθέμενα. Μόνο όταν ο παίχτης κάνει deal γίνονται δικά του τα λεφτά και εσύ πούλησες το κουτί με τον αριθμό 20. Για να δούμε, έκανα καλά. Για να δούμε λοιπόν αν έκανες το καλύτερο deal. Πάμε σε ποιο από τα τέσσερα κουτιά. Έχεις δύο επιλογές και αμέσως μετά θα ακούσουμε την προσφαρά του τραπεζίτη που θα σου γινόταν αν είσαι στο παιχνίδι ακόμη. Okay. Στο παιδί με τα 200 καπέλα. Πάμε λοιπόν στο Παναγιώτη από την Ξάνθη. Τα καπελάκια του Παναγιώτη πραγματικά. Αλλά βγάλει 20.000. Μ' αρέσουν πολύ. Είναι πολύ.
και τα πουκάμισα. Σε βλέπω και με κολλά. Τα ταιριάζει. Τα συνδυάζει. Τα σεντάρει. Πλανάκι όλα στο σπίτι. Ναι, ανάλογα στην διαφορά. Ναι. Μάλιστα. Εάν ήσουν μέσα στο παιχνίδι και βλέπαμε αυτό το ποσό, θα πανηγυρίζαμε γιατί θα ήταν τα 2 ευρώ. Τώρα όμως. Βλέπουμε να παραμένουν μέσα 20.000. Φεύγει ο χρόνος ένα κόκκινο λοιπόν. Φεύγει το 8 από το παιχνίδι. Πού θα πάμε, 9, 21 ή 4. Στον φίλο μου το Σωτήρι. Φίλε μου Μιχαλάκη, έκανε την καλύτερη επιλογή γιατί είναι εδώ τα 20.000. 21. 21 μόνο λοιπόν. Μόνο είναι και έχω κάνει καλή επιλογή. Ελπίζουμε να δούμε το Σωτήρι τις 20.000. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το νιώθω. Άνοιξε το. 7.500 εδώ. Καλό είναι αυτό. Οι 7.500 φεύγουν το παιχνίδι, αλλά παραμένουν μέσα 20.000. Στο 9, ρε φίλε. Παρακαλώ. Η προσφορά θα ήταν 5.000 τώρα. Θα ανέβαινε. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θυμίζω ότι έχει πουλήσει το κουτί με τον αριθμό 20 για 3.000 ευρώ. Βέβαια, συνεχίζουμε γιατί θέλουμε να δούμε και δεν το κάνουμε γιατί πρέπει να το κάνουμε. Γιατί έτσι είναι το παιχνίδι. Εάν έχει τις 20.000, πραγματικά θα είναι κρίμα να έχει σταματήσει τόσο νωρίς. Αλλά θα μου πει αν δεν τις έχει, θα δούμε τώρα. Ναι, πάμε ναι, λοιπόν. 3, 20 και 20 ευρώ. 9 ή 4. Πού θα πήγαινες? Σε ακούω. 4. Πάμε στο 4 λοιπόν. Στράτο ξεσφράγισε. Λοιπόν, Μιχάλη. Είναι και το καλύτερο όνομα, έτσι. Τελείωσε το παιχνίδι. Ο Στράτος. Έχει το κουτί με τον αριθμό 4. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ πέρα. Μάλιστα. Το είδε, θα δεις. Το είδε, θα το πέρα. Θα το δω. 20 ευρώ δυστυχώς. Καλάκι μου. Αυτά είναι. Τα 20 ευρώ έξω από το παιχνίδι. Κοιτάξτε που θα φτάνε. Οι 3 και 20.000 είναι στο παιχνίδι. Ο Μιχάλης το φυσάει και δεν κρυώνει γιατί σίγουρα θα ακούσει μια προσφορά. Το φυσάω και δεν κρυώνει. Πολύ από τα λεφτά που πήρα από το τραπεζίτη. Παρακαλώ. Το ανάποδο, ρε φίλε. Δηλαδή. 10.000 ευρώ, αυτή θα ήταν η προσφορά σου. Παντίζαμε. Πλάση από την προηγούμενη. Σφάτους, από 5 σε 10.000 και εδώ. Το θέμα είναι τώρα να μην δούμε τις 20.000 στο δικό σου κουτί. Πάμε στο κουτί με τον αριθμό 9. Λίλα. Χρήστο. Λίλα. Εγώ νομίζω ότι είναι εδώ. Από την αρχή πίστευα αυτό το 9 ότι θα έχει κάτι μεγάλο. Μακάρι να έχει κάνει το καλύτερο deal. Για ξεσφράγισε. Δεν το έκανα. Το κουτί με τον αριθμό 9. Μάλιστα. Λοιπόν, κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση για να παρακολουθούμε το παιχνίδι όσο πιο ξεκάθαρα γίνεται, κυρίες και κύριοι. Ο Μιχάλης ανέβηκε πάνω με το κουτί με τον αριθμό 20. Δεν δέχτηκε την ανταλλαγή όταν του πρότεινε ο τραπεζίτης. Το πούλησε για 3.000 ευρώ. Έμειναν στο παιχνίδι οι 20.000 και οι 3.000 μας σε αυτό το σημείο. Δύο πολύ καλά ποσά, ειδικά 20.000. Εάν εδώ είναι οι 3.000, τότε ο Μιχάλης στο κουτί του έχει τις 20.000. Και φυσικά, απογοήτευση, δεν θα έχει κάνει το καλύτερο τι. Λίλαντ. 3.000 ευρώ. Ανατροπή πραγματικά, δυσάρεστη ανατροπή, όσο κι αν στο τέλος θα στο ανατρέψω και πάλι και θα σε κάνω να φύγεις χαρούμενος από εδώ, αλλά για την ώρα δεν μπορώ να μη πω την πραγματικότητα, την αλήθεια, γιατί δεν δίνεται συχνά η ευκαιρία σε κάποιον να έχει μέσα αυτό αυτή την τύχη. 20.000 ευρώ, αυτή ήταν η τύχη σου, αυτό είχε το κουτί σου, αλλά βλέποντας ίσως αυτά που γίνονταν στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό ακριβώς. Φοβήθηκες. Και έτσι ο τραπεζίτης κατάφερε να κάνει ένα φοβερό deal σήμερα. Ένα κουτί των 20.000 το αγόρασε για 3.000 ευρώ. Θα μπορούσες με αυτό το ποσό να πήγαινες μέχρι και Μπαχάμες, που λένε ότι είναι ο Μπιν Λάντεν τώρα. Δεν ξέρω αν τα άκουσες.
Ο Bill Λάντεν. Αναστήθηκε. Ναι, λένε ότι εκεί είναι με τις 5 γυναίκες του. Έτσι είπε ο πράκτορας που είναι στη... ο Snowden. Αλλά και οι 3.000 είναι μια χαρά. Και με τις 3.000 κάνεις το ταξίδι του Μέλιτες που δεν το έχεις κάνει. Και θα πας με την αγαπημένη σου. Χάρηκα πάρα πολύ. Συνοχωρήθηκες λίγο Μιχάλη τώρα. Εντάξει. Πόσο λάδι, ο καθένας πιστεύω με ίδιο. Σκεφτείτε παιδιά τι παιχνίδι είναι αυτό. Να κερδίσει κάποιος 3.000 ευρώ σήμερα και να φεύγει στεναχωρημένος. Πώς γίνεται. Αυτό ακριβώς. Εξηγήστε μου. Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Για να συνέρθουμε. Για να συνέρθουμε Μιχάλη. Στο νούμερο 14. 14. Στο Δεσποινιό από τις Έρες. Η Δέσποινα. Μιχαλιό, καλή επιτυχία. Η Δέσποινα, για να δούμε τι θα μας δώσει, τι θα βγάλει από το κουτί της. Άνοιξε το Δέσποινα. Ναι! Τι ωραίο ποσό, να το βλέπουμε. Το κουτί με το αριθμό 14 είχε βάλει ο Χάρης Αναγνωστόπουλος. Το ένα λεπτό. Ράβε, εξήλωνε, δουλειά, δουλειά, δουλειά να μη σου λύνει. Δουλειά, δουλειά, δουλειά να μη σου λύνει. Ευχαριστούμε τον Μπάρη και πάμε να συγκεντρωθούμε τώρα. Τελευταίο κουτί, τρίτο κουτί του δεύτερου γύρου, για να δούμε. Παιδιά, ποιος θέλει να του πω το κουτί του. Δεν βλέπω προθυμία μεγάλη, γι' αυτό αποφάσισες εσύ καλύτερα. Right, λοιπόν, θα διαλέξω το κουτί με το νούμερο 16, το είπα. 16? Να το ξαναμώ. 16, νομίζω κάτι. Το είπα, ναι. 16, το δικό σου είναι το 20 πάντως. Ναι. 16 έχει φύγει. Το νούμερο 12. 12. Τη Σοφία από το όνομα Αττικής. Ξεσφάγησε, Σοφία. Και... καλή επιτυχία. Άνοιξε το κουτί σου, παρακαλώ. 40.000. Πω. 40.000 έξω. Μιχάλη, χάσαμε τις 40.000. Παραμένουμε σε 60, 20 και οι 7.500. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Έχουμε τραπέζι. Ναι. Για να δούμε τι θα ακούσουμε. Παρακαλώ. €1.100. 1.100 σταματάς εδώ. Ήρθα στο Αλφα την TV, ναι. Εδώ με Φερεντίνο. Πάμε να ανοίξω Φερεντίνο, τα κουτιά, να δούμε τι θα γίνουν. Χαρούμενος. Με συνεργαστείς με την... με τη Σοφία από το Ρωμαντικίες. Γιατί όλοι οι κριτικοί σκαρώνουν, όλοι, έτσι φοβερό. Δεν υπάρχει κριτικός που να μην είναι γρήγορο στις σημαντινάδες. Πώς γίνεται. Δηλαδή, με αφήνει να μην πείτε, θα μπορεί να μην είναι άλλο σαν. Υπάρχει παράδοση πολύ πάνω στο. Κάποιο μηχανισμό, υπάρχει κάτι τσιπάκι, τίποτα. Εντάξει, είναι αναλόγω την έμπνευση που έχει ο καθένα και την ώρα, α πούμε. Μα δεν έχω δει ούτε ένα κριτικό που να μην είναι φοβερά εύστροφο και γρήγορο. Και την ύψαμε και χθε με τον Πέτρο. Τι τσιγούδια. Δεν έγινε σήμερα μια εντάξει. Πώς δεν πες μια, εντάξει. Ναι, μια σταγόνα δηλαδή. Άρα λοιπόν, χτυπάω το κουτί. Άρα ένα, δύο, τρία, πάμε παρακάτω. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τρίτος γύρος. Με τρία κουτιά πάλι. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Νομός Κοζάνης, νούμερο 13, το Γιάννη. Κοζάνη, Γιάννης 13, ξεσφάκισε Γιάννη. Εύχομαι καλή επιτυχία, Μιχαλιό. Γιάννη, δώσ' μας σε παρακαλώ τα 2 ευρώ. Πάει τούμπα τώρα. Το περίμενα. Πάμε 60.000. Το άσχημη εξέλιξη.
Δίπλα-δίπλα ήταν οι 60 και οι 40. Δίπλα-δίπλα. Στο Γιάννη και τη Σοφία. Έτσι λοιπόν οι 20.000 είναι το μεγάλο ποσό και αμέσως μετά είναι οι 7.500. Υπάρχουν όλα τα άλλα κίτρινα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε. Ναι, ναι. Δεύτερο κουτί. Λυπάμαι, λυπάμαι, Μιχάλη. Πραγματικά που τόσο νωρίς έχασες τα... Το νούμερο 15, νομό Κορινθίας. 15. Καλή επιτυχία, Μιχαλιό. Ο διαιτολόγος είναι η ελπίδα μας τώρα για... Ελπίζω για κάτι καλό. Κάποια στροφή, μεταστροφή του κλίματος. Για άνοιξε, Βασίλη. 1.500. Κι όμως πάλι δεν βρήκε κόκκινο. Λοιπόν. Σειρά είμαστε. Κωνσταντίνα. Παλιή. Παλιοσυράκι. Έγινες παλιοσυράκι όμως, Κωνσταντίνα. Δεν έγινα. Άνοιξε. 10.000. Δεν πειράζει. Παλιοσυρά δεν βοήθησε. 10.000 έξω το παιχνίδι. Πέμπτο κουτί. Πάμε σε κάτι κόκκινο. Ο Σουλτάτος Μιχάλης από έτσι, το Ηράκλειο. Ο Κυπουρός μας, έτσι να πούμε. Το πάντιο, δεν ξέρω να το πάμε. Είσαι Κυπουρός. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν να περιμένεις σε μια κατάλληλη στιγμή από τον Πάρη το τραγούδι σου, έτσι δεν είναι. Ο Αγγέλη Γερμανού. Σ' ακούμε λοιπόν, πάμε στο πέμπτο κουτί. Το νούμερο 16, νομίζω το δεκανήσου, τη Φρόσο μας. Η νοσηλεύτρια, η Φρόσο, ξεσφραγίζει. Καλή επιτυχία, Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η νοσηλεύτρια Φρόσο ανοίγει το κουτί με 5 ευρώ. Πολύ καλός ήταν ο πρώτος γύρος. Αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μέσα τα τρία μεγαλύτερα ποσά, έτσι χαρακτηρίζουμε το γύρο και βλέπουμε και τρία κόκκινα έξω, πολύ καλό. Το κόκκινο τηλέφωνο ήδη χτυπάει. Δονείται από το τραπεζίτη που πρέπει να μας δώσει μια προσφορά γύρω στα 1.200 πιστεύω. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. 1.300 ευρώ. 1.300 ευρώ. 1, 2, 3 χτυπήματα. 4. 4 χτυπήματα συνεχίζει στον επόμενο κύρο. Έχουμε λοιπόν να διαλέξουμε άλλο ένα κουτί. Άλλο ένα κουτί, ναι. Ήρθα στο... Πώς σου φαίνεται, Μιχάλης, τώρα? Πολύ ένταση το παιχνίδι, έτσι πολύ σβραδό. Ναι. Λίγο... Θες να ηρεμήσουμε και θες λίγο να πάρουμε τις ανάσεις μας, θα τις πάρουμε. Έχει το πάση. Μιχάλη, θα τις πάρουμε τις ανάσεις μας. Επειδή είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έτσι είναι οι διαφημίσεις. Είναι σαν να βγαίνεις μέσα από το νερό. Παίρνω λίγο οξυγόνο. Έγινε το χωρίς διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις είναι εδώ δίπλα μας. Κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά επιστρέφουμε με τον Μιχάλη. Που έχει την αγωνία του, όπως βλέπετε. Για αυτά εμείς είμαστε δίπλα του σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή απέναντι στον τραπεζίτη. Σε λίγο μαζί. Θα θέλα να, θα θέλα να μου πει κουρός σ' ένα κοραλένιο κήπο στο βυθό. Γερμοπουρός, θαυματοποιός με τα στοιχιά της νύχτας να μεθώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με τον κυπουρό μας. Ο κυπουρός από το Ηράκλειο που ζει όμως στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο Μιχάλης γνώρισε την αγαπημένη του όταν σπούδαζε σε μια συναυλία heavy metal. Στην Αθήνα δηλαδή. Στην Αθήνα. Στο ενδιάμεσο. Στο ενδιάμεσο. Και μετά πήγαν στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι θα φέρνει συγγύη. Από τότε βρήκε το λουλούδι του. Στον κήπο σου. Στον κήπο σου, ναι. Βασιλικός. Ναι. Ήθελα να είμαι θέμα και δεν με νοιάζει μια σταλιά νερό μηδό ποτέ μου. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα ποσά μας. Λοιπόν, τρία ναι. Κόκκινα έχουμε βγάλει και δύο κίτρινα. Δούμε... Έχουμε τα τρία δούμε. Μεγάλα. Απέρριψη στην προσφορά του τραπεζίτη. Ναι. Και τα 1.300 ευρώ. Και πάμε τώρα στον δεύτερο γύρο. Τρία κουτιά. Ξεκινάνε ναι. Οι τριάρες τώρα. Πάμε στο νομό Αττικής, στο νούμερο 3, στο Γιώργη. Είναι ο Γιώργος, ο ψηλός. Μιχαλιό, καλή επιτυχία. Κάτσε μια τριποντάρα τώρα για σένα. Έχεις εδώ τρία και πάμε για τρίποντο. Για άνοιξε το. 250 ευρώ, μπράβο, μπράβο. Πάμε στο επόμενο κουτί.
δεύτερο κουτί του δεύτερου γύρου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ συνεπείς στο ραντεβού μας. Ελπίζω και εσείς από το σπίτι ή από όπου μας βλέπετε. Είναι το team! Γεια σου Νίκη. Χαίρετε κυρία Ιωάννη. Η Νίκη ήταν η χθεσινή πρωταγωνίστρια. Κατάφερε να κάνει ένα καλό deal, να πουλήσει το κουτί της που είχε μέσα 1000 ευρώ για 1250 ευρώ το τραπεζί της. Αρχικά, θα το πάρουμε πιο αισιόδοξα, για ένα λεπτό. Αρχικά είχε στο ένα λεπτό, έκανες όμως την ανταλλαγή, βρήκες τα 1000 ευρώ, λίγο πιο πέρα ήταν οι 40.000. Που τις έβγαλες δυστυχώς από το παιχνίδι, ενώ λίγο πριν ο τραπεζί της σου είχε προσφέρει 8.250 8.200 με διορθώνω από το κοντρό. Μια χαρά δεν πειράζει. 8.200 ευρώ. Αλλά τα 1.250 ευρώ μπήκαν στην τσέπη της Νίκης. Η Ιωάννα, βέβαια η μαμά, πάντα ασχολείται με το ταμείο της οικογένειας. Έτσι πάντα έχει τον έλεγχο. Κυρίες και κύριοι, ένα θερμό χειροκρότημα. Εντάξει το μαντιλάκι. Καλό είναι. Είναι ωραία. Φοβερό. Ο Χάρης Αναγνωστόπουλος. Ο Χάρης Αναγνωστόπουλος είναι ο δικηγόρος μας, ο άνθρωπος που παρακολουθεί με ένα διαφορετικό τρόπο το παιχνίδι. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα. Δεν μπορείς να αποκαλύψεις τίποτα, αλλά προσπαθώ να μαντέψω τα συναισθήματά σου την ώρα προσπαθώ που εμείς... Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο απρόσωπος. Να μην είναι κράτη. Είσαι έτσι, σαν άνθρωπος. Θέλω να τονίσω ότι το καταφέρνει. Το καταφέρνει. Γιατί το κοίταζε συνέχεια, είδα. Προσπαθούσα να καταλάβει κάτι. Δεν θέλω να διαβάσει. Τώρα που είναι και νωρίς ακόμη, δεν είναι, έχει μεγάλη πείρα από την τηλεόραση. Κάτι που. Αλλά όχι, ο Χάρης ήταν ο Αναγνωστόπουλος, δεν είναι τυχαίος. Βρίσκεται εδώ. Μετά από. Πληρή επιλογή, κυρίες και κύριοι. Χάρη, όλα είναι έτοιμα. Είμαστε πανέτοιμοι, όλα είναι. Υποέλεγχο, σφραγισμένα τα πιστά, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Καλή επιτυχία στους παίκτες. Πολύ ωραία. Μας επιτρέπετε, κυρία μου. Σας δίνω το χέρι μου, είστε η κυρία Κωνσταντίνα. Βγάζω το μαντήλι και ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε την καινούργια παίκτρια. Η καινούργια παίκτρια είναι η Ελένη από τον Ομό Αττικής. Καλησπέρα. Από την Γλυφάδα. Γεια σας, Ελένη. Καλώς σας βρήκα. Με τι ασχολείσαι? Μαγείρισα. Έχω ένα μαγειρίο, οικογενειακή επιχείρηση. Μαγειρίο στην Γλυφάδα, έτσι. Στην Ηλιούπολη. Α, στην Ηλιούπολη, τέλεια. Ναι. Πώς το λένε? Το μάνα εξ ουρανού. Το μάνα εξ ουρανού. Θεϊκό φαγητό. Παστίτσιο. Παστίτσιο, μουσακά. Κόκορα. Το καλύτερο. Δύναμη. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε ποιο θα κάνει μαζί μας deal. Πάμε στο χάρτη, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο χάρτη. 22 παίκτες από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Περιμένουμε αγωνία. Ηράκλειο. Μιχάλης. Είναι ο Μιχάλης! Ο Μιχάλης λοιπόν, για να δω την κάρτα σου Μιχάλη. Σουλτάτος Μιχάλης, έτσι. Έτσι. Σουλτάτος, ορόνομα. Σουλτάτος Μιχάλης, φοιτητής. Φοιτητής. Φοιτητής ίσως. Φοιτητής. Τι έγινε, φοιτητής. Μπορεί να σε έβγαλα 15 χρόνια πάνω δηλαδή. Είσαι φοιτητής κάποτε. Κάποτε. Κάποτε, πότε. 15 χρόνια. Τι φοιτητής ίσως. Ηλεκτρονικός. Πήρες πτυχίο. Όχι, δεν τελείωσε. Μάλιστα. Τι γνώρισε τη σύζυγό σου όμως. Ακριβώς. Η οποία είναι ραδιοφωνική παραγωγός. Ήταν. Εγώ. Α πάρουμε μια τάξη στα πράγματα. Είσαι ο ραδιοφωνικός παραγωγός. Έκανα 5 χρόνια, έκανα 2 εκπομπές στο ραδιοφωνό. Η μία. Τι ήταν που διάπαιζες? Στη μία ήταν αποκλειστικά 60's. Α, μάλιστα. Από την αθέατη πλευρά κυρίως τη δεκαετία 60. Ναι, ναι. Η σκοτεινή πλευρά τη. Γκαράζ, ψευδέλια, τέτοια φάση.
Και η άλλη ήταν μια, όπως τη λέγαμε στον αέρα, μια σουρεαλιστική επιστημονική, ό,τι να είναι, εκπομπή. Μια σουρεαλιστική επιστημονική, ό,τι να είναι. Κάτι σαν εμάς δηλαδή, έτσι. Ταιριάζουμε μάλλον. Ό,τι να είναι. Και πολλές φορές και απαγορευμένη. Μάλιστα. Τι θα έλεγες να παίξουμε κάτι από τη δεκαετία, αρχής δεκαετίας του 90, να το αφαιρώσουμε στους αδερφούς Κατσιμίχας για να τους ευχηθούμε να τα κατοστήσουν. Σήμερα γεννήθηκαν οι αδερφοί Κατσιμίχα. Ακούστε αυτό το λαγουδάκι. Κοιτώ και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου, ο τύπος μου Νικόλα. Και εμένα μ' απαντάει, και εκεί άρχισαν όλα. Έτσι λοιπόν, Μιχάλη, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με αδερφούς Κατσιμίχα. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Ευχαριστούμε για τον Πάρη, τον Καγκαδέλη, που λειτουργήσε αυτόματα. Να περάσουμε σε άλλο μουσικό ύφος. Τους είχα δει πριν καμιά εικοσαριά χρόνια στο τυποθέατρο Καζαντζάκη στο Ηράκλειο, που βερίσκει να βγει. Πέρασαν 20 χρόνια κιόλας, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε στα κουτιά μας. Από ένα λεπτό μέχρι 60.000 ευρώ. Έτσι, τα 11 μικρά, τα 11 μεγαλύτερα. Ένα λεπτό, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500, 750. Είναι τα μικρά ποσά. 1.500, 2, 3, 4, 5.000 και σας ακούω, Μιχάλη. 7.500, 10.000, 20.000, 40.000, 60.000. 60.000. Και για να δούμε τι θα δούμε. Πάμε στα 5 πρώτα κουτιά. Καλή επιτυχία στο Μιχάλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φύγαμε δυνατά. Πάμε. Λοιπόν... Πάμε, πέντε καλά γρήγορα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Πάμε στη καινούργια παίκτρια από το νομό Αττικής, νούμερο 11. Πάμε 11. Την Ελένη. Ελένη, ξεσφράγισε. Μπράβο, Ελένη. Και, είσαι έτοιμη. Άνοιξε το απότομα. Φύγαμε. Μπράβο, 5.000. Δεν πειράζει. 5.000 έξω. Στρίψ' το. Πήγαινε προς τα κόκκινα. Δεύτερο κουτί. Νούμερο 6, νομός Αχαΐας. Έχει πάρει το μετάνιος, βέβαια. Πάμε στην Κωνσταντίνα. Καλή επιτυχία. Η Κωνσταντίνα ξεσφραγίζει. Και... άνοιξε το, Κωνσταντίνα. 10 ευρώ. Αυτό είναι. Τρίτο κουτί, Μιχάλη. Τρίτο κουτί. Μιχάλη, πες και μαντολίνο, έτσι. Ναι. Αυτοδίδακτος είμαι ερασιτεχνικά. Από κιθάρα ξεκίνησα και μετά προέκυψε... Στο στρατό ήσουν γελοχαγός. Καμία σχέση με το μαντολίνο αυτό το κορέλι. Καμία κριτικό μαντολίνο. Δηλαδή παίζω παραδοσιακά κριτικά, ας πούμε. Μπράβο. Πάμε λοιπόν, τρίτο κουτί. Πού θα χτυπήσουμε? Ναι, το νούμερο 10. 10. Ο Ναούμ. Το Ναούμ από την Καστοριά. Ο Ναούμ λοιπόν από την Καστοριά. Μορφή για αυτό στο παιχνίδι. Αν και κριτικό, ζει στη Θεσσαλονίκη. Μιχάλε, πάρε τον Παράν για να χαρεί η Κρήτη. Ωραίος. Λοιπόν, Ναούμ, αμαλάχι, άνοιξε το. Ένα ευρώ. Μπράβο, Ναούμ. Έτσι. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Ένα, δύο, κόκκινα, έξω το παιχνίδι και ένα κίτρινο. Οι 5.000, πάμε στο τέταρτο. Να βοηθήσω κάπως. Το νούμερο ένα, νομός Θεότητας. Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα μας. Τι δεν θυμώ στο όνομα της Κωνσταντίνα. Όχι, όχι, εντάξει. Νόμιζα ότι... θα ήταν μέγα τόπιμα. Το θυμόσουν απλώς με τους σίγουρους. Είμαστε ίδια σειρά με το... Τη σειρά. Ναι. Ίδια σειρά. Τι ακολουθεί? Τρίτο κουτί. Ένα κουτί ακόμη. Ναι. Το νούμερο 22, νομός Ηλίας. Κωνσταντίνη, ξεσφράγισε. Κωνσταντίνη, για να μικρό, μικρό, εσύ. Μικρό. Κωνσταντίνη, είσαι έτοιμος, πάμε. Μπράβο, μπράβο Κωνσταντίνη. Μπράβο Κωνσταντίνη. 500 ευρώ. Ακούει. Μου είπε ότι το αγαπημένο του
φυτό είναι η τσουκνίδα. Και σου προτείνει να πάρει τα 1000 ευρώ. Καλό κάνει να πίνει τη τσουκνίδα. Καλό κάνει, ναι, μα γι' αυτό ξέρει. Δεν είναι ποιο τραπεζίτη, είναι τη συγγενή. 1000 ευρώ. Σταματά εδώ. Τόσο ψηλά το κουτί με τον αριθμό 20. Με 1000 ευρώ μπορεί να σταματήσει. 1, 2, 3. Κάνει καλό η τσουκνίδα, ε. Βέβαια, είναι από τα βραστάρια τα καλά. Πάμε στον επόμενο γύρο. 3 κουτιά, Μιχάλη. Το νούμερο 5, την Αγγελική. Αγγελική, πέτρε. Και να χωριέμαι, γιατί φεύγεις από δίπλα μου. Αλλά... Η Σκύρος, λοιπόν, έχει και πάλι το λόγο. Η όμορφη Σκύρος. Καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου. Αγγελική, μια στιγμή. Μια χαρά να το πουθεί, άνοιξε. Ανοίξω. Άνοιξε εδώ. 4.000. Μπορούμε και καλύτερα. Δεύτερο κουτί αυτού του γύρου. Έχουμε μέσα 5 κίτρινα αυτή τη στιγμή. Ναι. Τις 20.000 σου μεγάλο ποσό. Και 5 κόκκινα να βγάλουμε. Για πάμε ρε Μιχάλη να δούμε. Δεν είναι δύσκολο. Πάμε να βρούμε κόκκινο. Για βγάλε ένα κόκκινο μέσα από το κουτί. 7, 8, 9, 2, 18, 19, 19, 19, 19. Πού κρύβεται το κόκκινο. Εσένα θα διαλέξω τώρα, Βαγγελία. Πάμε στην Ανάφη. Πάμε στην Ανάφη. Πάμε στην Ανάφη, λοιπόν. Βαγγελιό ή Ευαγγελία. Ευαγγελία. Το κουτί με τον αριθμό 2. Ευαγγελιό. Ευαγγελιό. Ένα διεύρο, κύριε Ευαγγελιό. Δώσ' μας το διεύρο, άνοιξε το. Μπράβο! Yeah! 50 ευρώ! Μετά από αυτό το τραγούδι θα κάνουμε, σε λέω. Τώρα το τραγούδι είναι. Για τραπεζίτη. Αλλάζουν τα πράγματα πλέον. Πάμε ένα καλό κουτί ακόμη. Θέλω τις 20.000 για να στριμώξουμε τον άνθρωπό μας επάνω. Ήλια μου, τη Σοφία. Νούμερο 17, νομοσφογίδας. Ελπίζω να έχω τα 2 ευρώ. Η Σοφία από Καστέλια, έτσι. Από Καστέλια Φωκίδος. Το θυμάμαι. 17 λοιπόν, ξεσφραγίστηκε. Και για δώσε σοφάκι κάτι καλό. 1000 ευρώ. Πάλι κίτρινο. Πάνω για τα 1000. Προσφορά από το τραπεζίδι τώρα. Σας ακούω. Δηλαδή. 1500 ευρώ. Το μεταφέρω. 1500 ευρώ. Πώς θα σταματήσει εδώ, Μιχάλη. 1500 ευρώ. Ακολουθεί ένας γύρος με 3 κουτιά. Είναι ο τελευταίος γύρος με 3 κουτιά. Ναι. 1, 2, 3. Συνεχίζει ο Μιχάλης. Το σκεφτόσουν είδα λίγο. Ήταν... περνούσε από το μυαλό σου να σταματήσεις. Όχι. Όχι. Γιατί το σκεφτόσαι. Ίσα έτσι ένα. Απλώς ήθελες να δώσεις λίγο suspense.